Φίλοι και φίλες της τέχνης, γεια σας. Ευχαριστώ το κοινό που είναι εδώ για την υπομονή του, γιατί είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Οι φίλοι που θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά τα γλίτωσαν. Το σημερινό μας θέμα είναι και πάλι μέσα στον 19ο αιώνα και πάλι στην Γαλλία. Πρόκειται για έναν γλύπτη, τον Charles Corday, ο οποίος μάλιστα δημιούργησε έργα διακοσμητικά για την όπερα των Παρισίων, την όπερα Γκαρνιέ, για την οποία μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Τα έργα τα οποία θα δούμε όμως δεν αφορούν την όπερα Γκαρνιέ, αφορούν ένα σύνολο ενδεικτικό του γλυπτικού του έργου. Είναι ένας καλλιτέχνης με πλούσιο έργο, έχει δημιουργήσει πάνω από 600 γλυπτά, πάνω από τα μισά είναι πρωτομές. Πρωτομές διαφόρων τύπων. Οι πρωτομές, το σύνολο που θα μας απασχολήσει σήμερα, είναι οι λεγόμενες εθνογραφικές πρωτομές του Corday. Βλέπετε εδώ δύο παραδείγματα, θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Είναι ένας καλλιτέχνης, βλέπετε ήδη από τις εικόνες, ο οποίος ενδιαφέρεται για την Ανατολή. Και το σύνολο αυτό των πρωτομών για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα θα είναι ένα σύνολο από την Ανατολή, από το Αλγέρι, από την Αλγερία μάλλον, και από την Αίγυπτο. Δεν είναι οι μόνες χώρες που επισκέπτεται στην Αιγύπτιο Ανατολή, μεταξύ άλλων έρχεται και στην Ελλάδα, και δεν είναι μόνο από αυτές τις χώρες από τις οποίες δημιουργεί πρωτομές με εθνογραφικό ενδιαφέρον. Δημιουργεί και για την Γαλλία, της εκθέτει το 1860 μία σειρά με πρωτομές τύπων Γάλλων και Γαλλίδων διαφορετικών περιοχών της χώρας του. Επειδή θα μιλήσουμε για Ανατολή, θα αναφερθούμε υποχρεωτικά στον οριενταλισμό. Οριον στα γαλλικά είναι η Ανατολή. Τι είναι ο οριενταλισμός ή ανατολισμός? Μερικές φορές μπορεί να βρείτε αυτή την έκφραση στην βιβλιογραφία. Γενικά μιλώντας για τον όρο, είναι οποιοδήποτε θέμα, οποιοδήποτε έργο δυτικού καλλιτέχνη έχει ως θέμα την Ανατολή. Και μάλιστα όταν λέμε Ανατολή εννοούμε συνήθως την Εγγύς και την Μέση, παρά την Από Ανατολή, έργα τα οποία εμπνέονται από χώρες όπως είναι η Ινδία, η Κίνα, η Ιαπωνία, συνήθως παίρνουν ένα διαφορετικό δικό τους όνομα. Έχουμε μιλήσει παλιότερα στον 18ο αιώνα για τις Chinoiserie, τις έργα διακοσμητικά εμπνευσμένα από το θεματικό ρεπερτόριο της Κίνας, ή στον 19ο αιώνα όπου βρισκόμαστε για τον Ιαπωνισμό, Ζαπωνίσμ, τέχνη δυτική η οποία είναι επηρεασμένη από την Ιαπωνική τέχνη και ιδιαίτερα από τα χαρακτικά, τα ουκίγιοε της Ιαπωνίας. Ο οριενταλισμός λοιπόν ως γενικός όρος αναφέρεται σε θέματα της Ανατολής, από δυτικούς καλλιτέχνες. Μπορούμε όμως να τον περιορίσουμε και να τον εξειδικεύσουμε ειδικά για τον 19ο αιώνα, διότι ο 19ος αιώνας έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη σχέση της Ευρώπης με την Ανατολή. Είναι η εποχή της αποικιοκρατίας. Οι χώρες για τις οποίες θα μιλήσουμε, η Αλγερία και η Αίγυπτος, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Γαλλία αυτή την περίοδο. Είναι η εποχή όπου γεννιέται η εθνογραφία και η ανθρωπολογία. Είναι λοιπόν μία περίοδος με ειδικό ενδιαφέρον της Δύσης για την κατηγοριοποίηση σε έθνη και φυλές. Παίρνει λοιπόν μία ιδιαίτερη απόχρωση ο οριενταλισμός μέσα στον 19ο αιώνα. Και όχι μόνο προς το θέμα και τις ειδικές σχέσεις Δύσης-Ανατολής, αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα στο πλαίσιο της
ακαδημαϊκής τέχνης. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως. Στο ευρύ πλαίσιο του όρου, οποιοδήποτε έργο δυτικό έχει θέμα ανατολίτικο, βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα από έναν άγνωστο βενετσιάνο ζωγράφο των αρχών του 16ου αιώνα, με θέμα την υποδοχή των πρεσβευτών της Βενετίας στην Δαμασκό, στην Συρία. Ένα θέμα αποτύπωση λοιπόν της Ανατολής, μιας χώρας έξω από την Ευρώπη, της Συρίας εν προκειμένου, με από έναν δυτικό καλλιτέχνη. Ή, παραδείγματος χάρη, το τουρκικό λουτρό, πολύ γνωστό, του Dominique Ingres. Ο τρόπος με τον οποίο κοιτά η Δύση την Ανατολή είναι συγκεκριμένος. Θα λέγαμε, υπάρχουν πολλές κοινότυπες εικόνες, κλισέ, πολύ έντονη η ιδέα του εξωτικού στοιχείου, αυτό το οποίο ζωγραφίζει η πλάθη, αντίστοιχα ο γλύπτης, είναι η εικόνα ενός άλλου, μη Ευρωπαίου, πάντοτε εξωτικού και γι' αυτό κυρίως ενδιαφέροντος. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και τα θέματα είναι αρκετά συγκεκριμένα. Η Ανατολίτισσα πάντοτε αισθησιακή, σκηνές στο λουτρό, όπως βλέπουμε εδώ, σκηνές στο χαμάμ, σκηνές στο χαρέμι, μία πολύ έντονα αισθησιακή γυναίκα, η οποία συνδέεται με τις απολαύσεις της σάρκας. Μιλώ για το έργο το οριανταλιστικό, όχι τι κάνουν οι Ανατολίτισσες στην πραγματική ζωή. Η προσευχή, άλλη κοινότυπη εικόνα για την Ανατολή. Η έρημος, το καραβάνι, παραδείγματος χάρη, η όαση. Και ο μαχητής, ο Άραβας φύλαρχος, το θέμα του πολέμου ή η αντίστοιχη εικόνα του δυτικού μεσαιωνικού υπότη στην ανατολίτικη βερσιόν της. Τα έργα αυτά συνήθως, λοιπόν, συνήθως πάντα, μεταφέρουν κάποιες στερεότυπες εικόνες που έχει η Δύση για την Ανατολή, χωρίς να ψάχνει περαιτέρω να βρει υποχρεωτικά ο καλλιτέχνης τι ισχύει. Πηγαίνει κατά κάποιον τρόπο λίγο σαν τουρίστας και αποτυπώνει την εικόνα και λίγο πιο πέρα από αυτό, διότι πολιτικά αυτή την περίοδο, όπως είπαμε, η Ευρώπη και η Ανατολή έχουν πολύ συγκεκριμένες σχέσεις. Η Αλγερία είναι απικία, παραδείγματος χάρη, της Γαλλίας. Συνεπώς δεν είναι απλώς τουρίστας, ξένος, είναι και κάτι παραπάνω. Έχει μία σχέση ισχύως διαφορετική με τον εντόπιο πληθυσμό. Πάντως, είναι συνήθως εικόνες εξοραϊστικές και στερεότυπες. Και πολύ συχνά οι καλλιτέχνες που καταπιάνονται με τον οριενταλισμό στα μέσα του 19ου αιώνα είναι καλλιτέχνες ακαδημαϊκοί. Έχουμε ξαναμιλήσει για τις ακαδημίες όταν είχαμε μιλήσει για τον 18ο αιώνα και είχαμε πει ότι είναι η εποχή όπου θεσμοθετείται η ακαδημία. Ο θεσμός της επίσημης παιδείας του καλλιτέχνη είναι ένα προϊόν του αιώνα του διαφωτισμού, θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό και πρωτοπόρο στοιχείο. Αλλά στον 19ο αιώνα η Ακαδημία έχει γίνει ένας φορέας αρκετά συντηρητικός, ο οποίος αρνείται διαφορετικές εκφράσεις από αυτές που προωθεί. Έχουμε μιλήσει για τον ρεαλισμό, έχουμε μιλήσει για τον υπρεσιονισμό. Είναι κινήματα τα οποία δεν ακολουθούν τις αρχές της Ακαδημίας και τα οποία η Ακαδημία απορρίπτει. Ως έτσι μια κλασική και εξοραϊστική εικόνα λοιπόν της Ανατολής, πολύ συχνά οριενταλιστικά θέματα βλέπουμε στους ακαδημαϊκούς καλλιτέχνες. Ένα παράδειγμα εδώ, Jean-Léon Gérôme, οι ποιείς διασχίζουν την έρημο. Τι εννοούμε όταν λέμε ακαδημαϊκή τέχνη? Είναι η τέχνη στις ακαδημίες, ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό θεματικά, τι σημαίνει αυτό στιλιστικά? Θεματικά αυτό σημαίνει ότι συνεχίζεται η ιεραρχία των θεμάτων, η ιεράρχηση των θεμάτων από τα υψηλά θέματα. Είχαμε μιλήσει γι' αυτό και σε άλλα
μαθήματα, σε άλλες διαλέξεις, με συγχωρείτε, υψηλά θέματα όπως είναι τα ιστορικά, τα θρησκευτικά, τα μυθολογικά, οι αλληγορίες, και τα δευτερεύοντα θέματα, σκηνές από την καθημερινή ζωή, προσωπογραφίες και κάτω-κάτω-κάτω, οι νεκρές φύσεις και η τοπιογραφία ως θεματικές που δεν έχουν μέσα την ανθρώπινη μορφή. Θέματα λοιπόν υψηλά, τα οποία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στον άνθρωπο, μεγάλη αγάπη για το γυμνό, ανδρικό και γυναικείο, σπουδές είτε εκ του φυσικού είτε από αγάλματα ελληνορωμαϊκά, και μία σύνθεση κλασική. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη αυτό εδώ το παράδειγμα με τους υπείς που διασχίζουν την έρημο, το κύριο θέμα στο κέντρο, στο πρώτο επίπεδο, βλέπετε εδώ την ομάδα των τριών υπέων στο πρώτο επίπεδο, σχεδόν στο κέντρο του πίνακα, τονισμένη και χρωματικά με τα έντονα κόκκινα, το πράσινο, το κίτρινο, οπότε το μάτι αμέσως πηγαίνει στο θέμα. Θα την χαρακτηρίσω κλειστή σύνθεση, διότι μπορεί να συμβαίνουν άλλα πράγματα γύρω-τριγύρω, όμως αυτοί οι τρεις υπείς αποτελούν μία ενότητα. Και εκτός από αυτό, ένα τέλειο φινίρισμα, δηλαδή μία επιφάνεια του πίνακα εντελώς λία, γυαλιστερή, όπου δεν φαίνονται τα ίχνη καθόλου του πινέλου. Και θεματικά και στιλιστικά, πολύ διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν στα πρωτοπόρα κινήματα όπως είναι ο ρεαλισμός ή ο ιμπρεσιονισμός, τα οποία η Ακαδημία απορρίπτει. Αυτή είναι λοιπόν η εικόνα που έχει το γαλλικό κοινό στα μέσα του 19ου αιώνα για την Ανατολή. Στερεότυπα θέματα, αλλά και ένα συγκεκριμένος τρόπος μέσα από την ακαδημαϊκή τέχνη να βλέπει τα θέματα αυτά. Ο Σαρλ Κορντιέ, που θα μας απασχολήσει, θα διαφοροποιηθεί κάπως από αυτό. Ο τρόπος, είπαμε λοιπόν, τον οποίο βλέπει η Δύση την Ανατολή, είναι πολύ συγκεκριμένος και πολύ συγκεκριμένες είναι και οι αναπαραστάσεις ανατολιτών στην τέχνη την δυτική. Υπάρχουν κάποιες μορφές, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Γασπάρο Μάγος στην προσκύνηση των μάγων, ο οποίος παραδοσιακά αποτυπώνεται στη δυτική τέχνη ως μαύρος. Ο Άγιος Μαυρίκιος, ο οποίος δεν ήταν λευκός, αλλά σιγά σιγά η ιστορία του αλλάζει, ο θρύλος αλλάζει και αρχίζει να απεικονίζεται στην τέχνη με σκούρο δέρμα. Συνήθως η σκουρόχρωμοι στην δυτική τέχνη από την αναγέννηση και μετά εμφανίζονται είτε ως υπηρέτες σε σκηνές παραδείγματος χάρη δείπνων, γιορτών κτλ. Είτε ως σκλάβοι και μερικές φορές ως πολεμιστές. Μια ιδιότητα με την οποία κιόλας βρίσκονται στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα παραδείγματος χάρη, είτε ως πληρωμένοι λοιπόν μισθοφόροι, θα λέγαμε, πολεμιστές, είτε ως υπηρέτες. Εδώ έχουμε έναν πίνακα από τον Βερέλστ, βρίσκεται στην Αμερική ο πίνακας αυτός, είναι ο Ήλαχου Γέιλ, είναι αυτός που δίνει το όνομά του στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, με μέλη της οικογένειάς του και έναν μαύρο σκλάβο, ένα νεαρό μαύρο σκλάβο. Τέτοιου είδους απεικονίσεις έχουμε μέχρι και τον 10ο αιώνα, αυτό είναι ένα έργο του 18ου αιώνα, μέχρι και τον 19ο αιώνα. Αυτή είναι η θέση που έχει συνήθως η Ανατολή στους πίνακες. Δηλαδή, οι Ανατολίτες που βρίσκονται στην Ευρώπη βρίσκονται με πολύ συγκεκριμένες ιδιότητες. Και θα σας δείξω και ένα έργο του 21ου αιώνα, από τον Τάιτους Σκαφάρ, είναι ένας Αφροαμερικανός καλλιτέχνης. Το έργο λέγεται «Αρκετά με σένα». Είναι ένα αντίγραφο του πίνακα, το οποίο έχει τσαλακώσει. Έχει κρατήσει άθικτη μόνο μία μορφή, είναι αυτή του νεαρού σκλάβου, από την οποία μάλιστα, αν παρατηρήσετε εδώ τον λαιμό, έχει αφαιρέσει ένα περιλέμιο, είναι ένα περιλέμιο υποδούλωση, έχει και ένα λουκετάκι, για να δηλώνει την ιδιότητα του νεαρού παιδιού. Τον έχει περιβάλει με μία
κορνίζα του 18ου αιώνα και κατά κάποιον τρόπο, αν θέλετε, έχει αλλάξει το πλαίσιο αναφοράς σχετικά με τις ιδιότητες. Γνωρίζουμε όλους αυτούς τους κυρίους, δεν γνωρίζουμε τίποτα για το νεαρό αγόρι, ακριβώς επειδή είναι σκλάβος. Μία μικρή σύγχρονη παρένθεση για το πώς απεικονίζονται οι, μαύρους, οι Αφρικανοί στην τέχνη, την δυτική μέχρι τώρα. Πώς θα μπορούσε να δει ένας Γάλλος καλλιτέχνης έναν Αφρικανό, μία Αφρικανή, για να τον απεικονίσετε στη ζωγραφική είτε στην γλυπτική? Είναι λίγοι. Στην Γαλλία είπαμε ποιες ιδιότητες, είτε αφητού υπηρέτη είτε αφητού πολεμιστή. Υπάρχουν κάποια μοντέλα, κάποιοι άνδρες και γυναίκες που ζουν ως μοντέλα και τους βλέπουμε να επαναλαμβάνονται σε πίνακες. Έχουμε μιλήσει για τη σχεδία της Μέδουσας, έχουμε δει τον Ζωζέφ, είναι αυτή εδώ η μορφή, είναι εκ του φυσικού ζωγραφισμένη. Έχουμε σπουδές του Θεοντόρ Ζερικό για αυτήν εδώ ακριβώς τη μορφή. Νάτος ο Ζωζέφ, η προσωπογραφία του. Παρόμοια παραδείγματα έχουμε δει και σε... γνωρίζουμε και από άλλα έργα, όπως είναι η Ασπασία, είναι το μοντέλο που βλέπετε εδώ στην Ολυμπία του Μανέ, και εδώ ο Σκυπιόν, νεαρός Σκυπίωνας, για ένα έργο του Σεζάν. Τα έργα αυτά, βλέπετε, είναι όλα... Ο Ζερικό είναι νωρίτερα, είναι αρχές του 19ου αιώνα, όμως το έργο του Μανέδο και του Σεζάν είναι στα μέσα ακριβώς στην εποχή λοιπόν που μας ενδιαφέρει. Είναι λοιπόν αυτή η μοντέλα, είναι πολύ λίγη λοιπόν, πολύ λίγες οι πιθανότητες για έναν Γάλλο καλλιτέχνη να δει εκ του φυσικού έναν Μαμελούκο ή έναν Σουδανό ή έναν Αλγερινό. Δεν είναι η περίπτωση του Κορτιέ. Πού αλλού μπορούσαν να δουν οι Γάλλοι και γενικά οι Ευρωπαίοι εξωτικές φυλές, κοινώς μη Ευρωπαίους? Ένας χώρος τέτοιος ήταν οι διεθνείς εκθέσεις και, προσέξτε τι θα πω, η ζωολογική κήπη και η βοτανική κήπη. 1848 στην Γαλλία καταργείται επίσημα η δουλεία. Είχε καταργηθεί το 1794 με την Γαλλική Επανάσταση. Ξαναήρθε όμως το 1802 με τον Ναπολέοντα. Το 1833 καταργείται στην Αγγλία, το 1848 καταργείται και στην Γαλλία πλέον επίσημα. Όσοι έρχονται λοιπόν μετά τον 48 στη Γαλλία έρχονται ως ελεύθεροι. Όσοι έρχονται στη Γαλλία πριν το 48 έρχονται συχνότερα ως σκλάβοι, ως ιδιοκτησία κάποιου άλλου, ο οποίος τους εκθέτει. Αποτελούν δηλαδή θέαμα για το ευρωπαϊκό κοινό, με καλύτερους ή συνήθως με χειρότερους όρους. Ένα παράδειγμα είναι η Batman, μία Αφρικανή, η οποία έκανε τον γύρο της Ευρώπης, πέρασε από την Αγγλία, πέρασε και από την Γαλλία, με πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Πέθανε τελικά, το σώμα της το πήρε η Σχολή της Ανατομίας για να το μελετήσει, μια πάρα πολύ έναν τύπο σώματος αρκετά διαφορετικό από τον ευρωπαϊκό, έντονα στιατοπηγική, ένα αντικείμενο χλεβασμού. Αυτά τα θεάματα ήταν ταπεινωτικά για αυτούς τους οποίους μετήχαν. Από τη Διεθνή βλέπετε εδώ έκθεση το 80, άρα οι άνθρωποι που μετέχουν εν προκειμένου δεν είναι, είναι ελεύθεροι, αλλά φανταστείτε το λίγο σαν έναν ανθρώπινο ζωολογικό κήπο, όπου διαφορετικές φυλές κάθονται, ζουν, μαγειρεύουν, χορεύουν, κάνουν τις δραστηριότητές τους για να τους δείτε εσείς πώς είναι αυτοί, πώς είναι οι Αβορίγινες, πώς είναι οι Αφρικανοί, πώς είναι οι Λάπωνες, πώς είναι οι Εσκιμώοι. Ένα θέαμα λοιπόν, το οποίο μπορεί να περάσει από την απλή περιέργεια στην επιστημονική
έρευνα στην, στο ταπεινωτικό θέαμα. Δεν ξέρω αν έχετε δει μια ταινία του Ρέζι Βερνιέ που λέγεται «Η ανθρώπινη λύση». Είναι ένα πολύ ωραίο παράδειγμα του πώς ακριβώς μπορούσε το δυτικό κοινό να δει στις μεγαλοπόλεις εν ζωή πρωτογόνους. Το βάζω σε εισαγωγικά την λέξη. Ο πρωτογονισμός είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου αιώνα για την τέχνη, για να δηλώσει την τέχνη ομάδων ανθρώπων φυλών, οι οποίες τεχνολογικά δεν είναι προηγμένες. Τώρα θεωρείται και ορθά. Μάλλον ένας όρος ο οποίος είναι αρκετά δυτικοκεντρικός. Οπότε δεν τον χρησιμοποιούμε, αν και θα τον βρούμε πολύ συχνά στην βιβλιογραφία. Έφτιαχναν ολόκληρα χωριά λοιπόν, στα οποία εξέθεταν τις δραστηριότητές τους οι διάφορες φυλές. Την περίοδο που εξετάζουμε, δηλαδή όχι το 80, το 50 με 60, οι συνθήκες ήταν λίγο διαφορετικές για αυτά λοιπόν τα θεάματα. Και βεβαίως υπήρχε και ο τύπος, ο περιοδικός τύπος, εφημερίδες όπως Le Monde Illustré, δηλαδή ο εικονογραφημένος κόσμος, οι οποίες μετέφεραν με την γραβούρα και με τη νέα εφεύρεση του 19ου αιώνα την φωτογραφία, εικόνες που για τον μέσο Ευρωπαίο ήταν άγνωστες. Ο μέσος Ευρωπαίος δεν θα ταξίδευε ποτέ σε όλα αυτά τα εξωτικά μέρη. Η φωτογραφία είναι ένα τεράστιο εργαλείο στα χέρια και της επιστήμης αλλά και της δημοσιογραφίας, με απόλυτη πιστότητα μεταφέρει την εικόνα, απόλυτη οπτική πιστότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η εικόνα δεν μπορεί να είναι στημένη. Αυτές είναι φωτογραφίες οι οποίες βγαίνουν σε στούντιο μέσα, πάντοτε εξίσου κοινότυπες με τις οριενταλιστικές δημιουργίες των καλλιτεχνών, με την έννοια ότι συνήθως είναι τιμένη με μία στολή ενδεικτική της φυλής ή του έθνους στο οποίο ανήκουν, με την αντίστοιχη κόμωση. Είναι λοιπόν πορτρέτα εθνογραφικά. Αρκετοί τρόποι να γνωρίσει το κοινό τι συμβαίνει, εν προκειμένου γιατί εμείς θα μιλήσουμε για την Ανατολή, στην Ανατολή, αρκετοί τρόποι να έρθει σε επαφή ο καλλιτέχνης με την Ανατολία, το 50 λίγο πιο περιορισμένη. Γι' αυτό και ο Κορδιέ θα ταξιδέψει στην Αλγερία και θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο με πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Πριν μιλήσουμε για τον σκοπό αυτό, θα παρατηρήσατε στην πρώτη διαφάνεια ότι τα έργα του Κορδιέ είναι πολύχρωμα και χρησιμοποιούν πολλά υλικά. Θα κάνουμε λοιπόν μία μικρή παρένθεση για να μιλήσουμε για αυτή την τεχνική και κατά πόσον είναι καινούρια ή είναι ρηξικέλευτη για την εποχή της. Την εποχή την οποία μιλούμε βρισκόμαστε στο πλαίσιο του εκλεκτικισμού. Μετά τον 18ο αιώνα και την μεγάλη αγάπη του για την αρχαία τέχνη και την αναβίωση της αρχαιότητας στην τέχνη μέσα από τον νεοκλασικισμό, ο 19ος αιώνας ανοίγει τους οριζοντές του, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και χρονικά. Μελετά το παρελθόν, αλλά πλέον όλο το παρελθόν, όχι μόνο την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, αλλά και την αιγυπτιακή αρχαιότητα, αλλά και την μεσαιωνική περίοδο, τον γοτθικό ρυθμό, τον ρωμανικό ρυθμό, ξανά την αναγέννηση, ξανά τον μπαρόκ. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό, επιστρέφοντας και ξαναβλέποντας την αρχαιότητα, ανακαλύπτει την πολυχρωμία. Ο 19ος αιώνας, στις αρχές του 19ου αιώνα, υπάρχουν μελέτες για την αρχιτεκτονική και την γλυπτική της αρχαίας Ελλάδος, μέσα από ανασκαφές, μέσα από ευρήματα. Η Δύση ανακαλύπτει ότι η αρχιτεκτονική της αρχαίας Ελλάδας χρησιμοποιούσε πολυχρωμία, χρησιμοποιούσε χρώματα, τα διάφορα αρχιτεκτονικά μέρη ζωγραφίζονταν με διαφορετικά χρώματα, τα αγάλματα έφεραν χρώματα, δεν ήταν λευκά όλα όπως τα έχουμε εμείς σήμερα συνηθίσει.
παραδείγματος χάρη ο Χίτορφ δημοσιεύει για την αρχιτεκτονική, για την πολυχρωμία στην αρχιτεκτονική. Οι οικότροφοι που πήγαιναν στη Ρώμη από τη Γαλλία για να μελετήσουν και στη συνέχεια στην Ελλάδα έχουν πλέον ως μέρος των μαθημάτων τους και των υποχρεώσεών τους να δημιουργήσουν στα μνημεία που μελετούν, να προτείνουν αποκαταστάσεις των μνημείων στις οποίες χρησιμοποιούν την πολυχρωμία. Άρα μπορούμε να εντάξουμε το ενδιαφέρον του Κορντιέ μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο των ανακαλύψεων, οι οποίες σχετίζονται όμως κυρίως με την αρχαιότητα. Και επίσης με τις μελέτες στην γοτθική γλυπτική, όπου ξεκινούν και πάρα πολλές αποκαταστάσεις τον 19ο αιώνα γοτθικής γλυπτικής, μεσαιωνικής γλυπτικής, με χρώμα. Ο Κορντιέ όμως δεν χρησιμοποιεί το χρώμα για να κάνει αποκαταστάσεις αρχαίων έργων ή για να δημιουργήσει συνθέσεις που αναφέρονται στην αρχαιότητα ή στη μεσαιωνική περίοδο. Αναφέρεται στην δική του εποχή, χρησιμοποιώντας το χρώμα. Αυτό είναι κάτι καινούριο, δεν είναι ο μόνος καλλιτέχνης, αλλά είναι ένας από τους λίγους και θα προκαλέσει και αντίδραση. Επειδή κυρίως ο Κορντιέ χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά υλικά στις πρωτομές του και στα αγάλματά του, δεν είναι τόσο πολύ η πολυχρωμία όπως την ξέρουμε από την αρχιτεκτονική και την αρχαία γλυπτική που τον επηρεάζει, γιατί αυτή η πολυχρωμία είναι εγκαυστική, είναι ζωγραφική, με κερί πάνω στον λίθο. Επηρεάζεται πάρα πολύ από την γλυπτική της ρωμαϊκής εποχής και μάλιστα της περίοδου της αυτοκρατορίας. Βλέπετε εδώ δύο παραδείγματα πολύχρωμων γλυπτών ρωμαϊκών. Είναι αριστερά ο Θνήσκος Σενέκας ή κατάλληλος ένας τίτλος επίσης που του έχει δοθεί, είναι ένας γέρος ψαράς. Και δεξιά η Αθηνά της συλλογής του κόμητος του Ορσέ. Δύο έργα του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, τα οποία χρησιμοποιούν τεχνική, την αντίστοιχη την βλέπουμε στον Charles Cordier. Και εδώ άλλο ένα παράδειγμα. Ο Μαυριτανός είναι ένα έργο το οποίο συνδυάζει ένα αρχαίο κεφάλι της αυτοκρατορικής ρωμαϊκής περίοδου και χέρια με μία ενδυμασία των αρχών του 17ου αιώνα από έναν συνονόματο καλλιτέχνη του Charles Cordier, τον Νικολά Cordier. Δεν έχουν σχέση. Ο Charles γνωρίζει το έργο του Νικολά και ενδεχομένως να ήταν και αυτό μέσα στους λόγους που τον επηρέασαν να χρησιμοποιήσει αυτή λοιπόν την πολυχρωμία. Δεν είναι ο μόνος. Ένα έργο εδώ του Pierre Charles Simard, η Αθηνά Παρθένος, είναι η Αθηνά, ο τύπος της Αθηνάς του Φιδία, του χρυσελεφάντινου αγάλματος του Φιδία, είναι από ελεφαντόδοντο τα μέρη του σώματος και τα μέρη της, των ρούχων είναι μπρούτζος, επιχρυσωμένος και επαργυρωμένος. Ούτε αυτό το άγαλμα άρεσε, μολονότι θεωρητικά ως μία ιστορική τεχνική που χρησιμοποιείται σε έναν τύπο αγαλματικό αρχαίο, ταιριάζει. Είναι έργα τα οποία αρχικά ξενίζουν το κοινό, το οποίο αντιδρά πολλές φορές και τους κριτικούς, αντιδρά αρκετά αρνητικά. Και τα πρώτα έργα τα οποία ο Κορντιέ παρουσίασε στο κοινό, επίσης είχαν αρνητική αντίδραση. Το πρώτο πολύχρωμο έργο, το οποίο θα εκθέσει το 1853, δεν είναι με μάρμαρο, είναι μεταλλικό. Είναι ένας άνδρας Κινέζος και μία γυναίκα Κινέζα, επιχρυσωμένο και επαργυρωμένο και πολύ βέβαια ενδιαφέρον. Η πρώτη λοιπόν απόπειρα να αποδώσει πολλά χρώματα σε ένα άγαλμα. Τα περισσότερα έργα που θα δούμε εμείς θα είναι με
λίθο και όχι υποχρεωτικά μόνο με μέταλλο. Η τεχνική την οποία εφαρμόζει ο Cordier ονομάζεται γαλβανοπλαστική ή ηλεκτροτυπία. Πρόκειται για μία μέθοδο δημιουργίας αντιγράφων με ηλεκτρόλυση. Και γι' αυτό πολλοί επιχειρηματολογούν ότι τα έργα αυτά δεν πρέπει να θεωρούνται έργα τέχνης, αλλά έργα βιομηχανικά, διότι χρησιμοποιούν μία τεχνική η οποία θεωρείται βιομηχανική και θα πρέπει να εκτίθενται όχι στον τομέα των καλών τεχνών στις επίσημες εκθέσεις, αλλά στον τομέα των έργων της βιομηχανίας. Μέσα στις τεχνικές που χρησιμοποιεί ο Cordier είναι και η επαργύρωση και η επιχρήσωση με την μορφή με την οποία την εξελίσσει ο οίκος Κριστόφλ, ο πολύ γνωστός οίκος των κοσμημάτων, υπάρχει από τότε, ο οποίος μάλιστα δημιουργεί και ένα δίπλωμα, καταθέτει και ένα δίπλωμα ευρασιτεχνίας για τη μέθοδο αυτή. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια εποχή όπου αυτό το ενδιαφέρον υπάρχει σε πολλούς καλλιτέχνες και όχι μόνο σε ένα. Πάμε να δούμε ένα από τα πρώτα έργα του Cordier. Τρεις παράμετροι λειτουργούν γύρω από το έργο. Το πρώτο είναι η κατάργηση της δουλείας. Είναι από τους υποστηρικτές της κατάργησης της δουλείας ο ίδιος ο Cordier. Το δεύτερο είναι η αποικιοκρατική πολιτική της Γαλλίας και η ιδιαίτερη σχέση της με τις περιοχές στις οποίες επισκέπτεται. Και η τρίτη είναι η γένεση της εθνογραφίας και της ανθρωπολογίας. Δείχνω πρώτα αυτό το έργο και άλλο ένα θα δούμε μαζί, αποτελούν ένα σύνολο, ένα ζευγάρι, διότι είναι έργα τα οποία δημιουργεί πριν ταξιδέψει στην Αλγερία και την Αίγυπτο. Πρωτομή του Σαΐντ Αμπτουλά από το Νταρφούρ, Σαρλ Κορτιέ, 1852, είναι το ηχήτευση, το έργο όμως σε γύψο δημιουργείται για πρώτη φορά το 1848, γι' αυτό και στην άκρη η υπογραφή του είναι Cordier 1848. Ο Σαΐντ Αμπτουλά ήταν ένας πρώην σκλάβος από το Σουδάν, τον οποίο ο Cordier γνωρίζει στο εργαστήριο του François Rude. Είναι και αυτός γλύπτης, είναι δηλαδή ένα από τα γνωστά μοντέλα της εποχής. Σαΐντ Ενκές, Σουδανός, ο οποίος μέσα από τέλος πάντων διάφορες περιπέτειες το 1838 φτάνει στην Γαλλία και το 1848 όταν καταργείται η δουλεία γίνεται ελεύθερος. Είναι σε μπρούτζο και εκτίθεται για πρώτη φορά το 1850 με τον τίτλο «Νέγρος από το Τιμπουκτού», άλλος τίτλος. Εκτίθεται ξανά το 1851 στην Μεγάλη Διεθνή Έκθεση στο Λονδίνο, όπου κερδίζει και το κερδίζει μετάλλιο και γίνεται παραγγελία από την Βικτωρία μαζί με το ζευγάρι του να λάβει αντίγραφο. Και αυτό το οποίο βλέπετε εδώ είναι το έργο το οποίο βρίσκεται στις βασιλικές συλλογές. Νάτος λοιπόν εδώ από το πλάι. Καταρχάς, ένας πάρα πολύ ωραίος άντρας, ένα χαρακτηριστικό κατά το οποίο θα μιλήσουμε σε λίγο στις πρωτομές του Cordier, είναι το θέμα της ομορφιάς. Είναι όλοι πανέμορφοι και είναι όλες πανέμορφες. Είναι καλλιτέχνης, αναζητεί την ομορφιά, θα σας διαβάσω και ένα μικρό απόσπασμα από τα γραπτά του. Αμέσως γνωρίζει το έργο πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρέπει να είχε, μάλλον θα το μέσω στο επόμενο έργο, και μαζί του ήταν και η Αφρικανή Αφροδίτη. Το όνομα της το δίδει ο Τεοφίλ Γκοτιέ, καταλαβαίνουμε γιατί. Πανέμορφη
ομικρονιώτα και πανέμορφες, εψιλον, σίγμα, οι πρωτομές λοιπόν του Κορντιέ. Το συγκεκριμένο έργο είναι αντίγραφο εποχής το 1855, γιατί η Αφρικανή Αφροδίτη για πρώτη φορά χιτεύεται το 1851. Μαζί με μία άλλη Αφρικανή Αφροδίτη, όχι αυτή που βλέπετε εδώ, με την, αυτή που εκτέθηκε το 1951 μαζί με τον Σαΐντ Αμπτουλά, είναι τα δύο έργα τα οποία αγοράζει η Βικτωρία για την συλλογή της και στον κατάλογο της εποχής, του 1973, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται ότι υπήρχαν ίχνη επαργύρωσης και επιχρήσωσης. Εδώ βλέπουμε γιατί δεν είναι το έργο των βασιλικών συλλογών. Μπορούμε ίσως να σκεφτούμε ότι μπορεί ίσως και αυτό το έργο να είχε επίσης επιχρήσωση και επαργύρωση. Να την δούμε λοιπόν και από κοντά. Το πρώτο χαρακτηριστικό που βλέπουμε, εκτός από την ομορφιά, πανέμορφη, είναι το ειδικό ενδιαφέρον να αποδώσει λεπτομερέστατα όλα τα μορφολογικά στοιχεία του προσώπου και τα ενδυματολογικά της κόμωσης, της διακόσμησης των κοσμημάτων, να δώσει λοιπόν έναν τύπο εθνογραφικό μίας συγκεκριμένης γυναίκας ή προηγουμένως ενός συγκεκριμένου άντρα. Με όλα αυτά τα στοιχεία που τον ξεχωρίζουν, όχι μόνο τα φυσιογνωμικά, αλλά και της ενδυμασίας. Ο ίδιος το ονομάζει εθνογραφικά πορτρέτα και είναι προϊόν αυτά όχι ακόμη αποστολής των ενδιαφερόντων των συγκεκριμένων των ειδικών του Κορντιέ. Αυτό σημαίνει ότι ο Κορντιέ ενδιαφέρεται για την εθνογραφία, ενδιαφέρεται για την ανθρωπολογία. Το 1839 είχε δημιουργηθεί η εθνογραφική εταιρεία στο Παρίσι, Société Ethnographique, διαλύθηκε το 1848 γιατί ο κύριος στόχος της ήταν η κατάργηση της δουλείας. Το 1853, συγγνώμη, και το 1859 δημιουργείται η ανθρωπολογική εταιρεία στο Παρίσι, στην οποία μετέχουν πάρα πολλοί βιολόγοι και γιατροί. Αποκτά λοιπόν έναν πολύ συγκεκριμένο επιστημονικό χαρακτήρα η ανθρωπολογική εταιρεία και ο Κορντιέ θα γίνει μέλος της το 1860. Υπάρχει λοιπόν ένα επιστημονικό ενδιαφέρον για την εθνογραφία και την ανθρωπολογία τον 19ο αιώνα και μάλιστα η ανθρωπολογία θα ξεπεράσει την εθνογραφία. Ο κόσμος, δηλαδή, το κοινό θα ενδιαφερθεί κυρίως για την ανθρωπολογία, η οποία αποκτά έναν ιδιαίτερο επιστημονικό χαρακτήρα, επιτόπια έρευνα, μέτρηση των χαρακτηριστικών. Υπάρχει ένα γενικότερο πάθος για κατηγοριοποίηση των 19ου αιώνα, το έχουμε πάρει από τον 18ο αιώνα και τον διαφωτισμό, σε κάθε επιστήμη να ορίσουμε κατηγορίες. Οι κατηγορίες, εν προκειμένου, είναι οι φυλές ή, αν προτιμάτε, τον όχι προτιμάτε, εδώ μπαίνει ο όρος ράτσα, ras στα γαλλικά, race στα αγγλικά, φυλές τα λέγαμε εμείς στα ελληνικά, κατηγοριοποίηση κατά φυλές με βάση τα μορφολογικά, τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, μεγάλο ενδιαφέρον για την συγκριτική ανατομία, ανάπτυξη διαφόρων τεχνικών όπως είναι η κρανιομετρία, πόσο μεγάλο είναι το κρανίο, πόσο μεγάλη είναι η γνάθος, πόσο μεγάλη είναι η μύτη και το καθεξής, όχι πάντοτε με επιστημονικό τρόπο, αλλά όχι πάντοτε θα λέγαμε με αντικειμενικότητα ή με στόχο απόλυτα ουδέτερο. Το 1853 κυκλοφορεί από τον Γκομπινό ένα δοκίμιο, ονομάζεται δοκίμιο για την ανισότητα των ανθρώπινων φυλών. Με λίγα λόγια, τα φυσιογνωμικά αυτά χαρακτηριστικά μεταφράζονται και ως ικανότητες. Και ξεκινά μία μεγάλη ιστορία τον 19ο αιώνα για το πώς τα διάφορα χαρακτηριστικά του προσώπου μπορούν να ερμηνευθούν ως χαρακτηριστικά
πνευματικά χαρακτηριστικά ικανοτήτων. Τι σημαίνει, α, το μεγάλο μέτωπο δηλώνει εξυπνάδα. Προτεταμένη κάτω γνάθος δηλώνει ένα μικρότερο στάδιο ανάπτυξης. Διότι ο 19ος αιώνας είναι και η εποχή όπου ο Δαρβίνος κυκλοφορεί την εξέλιξη των ειδών. Και το ενδιαφέρον το εθνογραφικό και το ανθρωπολογικό θα μπλεχτεί με αυτή την ιστορία και η κατηγοριοποίηση των φυλών πολλές φορές γίνεται σε επιστημονικό πάντοτε πλαίσιο με στόχο κάποιες φυλές να αναδειχθούν ανώτερες και καλύτερες από τη φύση τους και κάποιες κατώτερες και λιγότερο ανεπτυγμένες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους αυτών των φυλών αναγνωρίζονται ως καν, όχι ως πραγματικοί άνθρωποι, αλλά ως διάφοροι κρίκοι της εξέλιξης του Homo sapiens. Όχι από τον Δαρβίνο, δεν μιλάω για τον Δαρβίνο, μιλώ για θεωρίες ανθρωπολογικές, οι οποίες βασίζονται στην εξέλιξη των ειδών, με τις οποίες, οι οποίες, αν θέλετε, εξυπηρετούν με πάρα πολύ, πρόθυμο τρόπο, πολιτικά και άλλα συμφέροντα. Ξαναλέω, είμαστε στην εποχή της αποικιοκρατίας. Συνήθως ο λευκός αποικιοκράτης εμφανίζεται ως ένας, στην καλή του εκδοχή, όπως εμφανίζει τον εαυτό του, ως ένας στοργικός πατέρας, καθοδηγητής κάποιων παιδιών που ακόμα δεν μπορούν να φτάσουν έτσι στην πλήρη ανάπτυξη χωρίς την καλή του καθοδήγηση. Είναι μια μπλεγμένη πολιτική παύλα επιστημονική κατάσταση που έχει και κάποιες πλευρές αρκετά προβληματικές και κακές. Ο Κορντιέ όταν αποφασίζει να ταξιδέψει και θα ταξιδέψει ως αποικιοκράτης, αφού είναι Γάλλος και πηγαίνει στην Αλγερία, αυτή είναι η ιδιότητά του. Δεν είναι Αλγερίνος ο ίδιος. Όμως θα επιδιώξει να γνωρίσει τις φυλές τις οποίες θέλει να αποτυπώσει. Παραδείγματος χάρη στο Αλγέρι δεν ζει μαζί με τους υπόλοιπους Γάλλους, αλλά πηγαίνει στις αμυγός αλγερινικές συνοικίες να ζήσει μαζί με τους Αλγερινούς. Πολλές από τις μορφές τις οποίες δημιουργεί είναι γείτονές του. Έχει λοιπόν μια άλλη προσέγγιση. Επιστημονική δηλώνει ο ίδιος να καταγράψει τις φυλές πριν χαθούν. Γιατί θα χαθούν οι φυλές? Οι φυλές θα καθούν πρώτα απ' όλα γιατί έχουν έρθει οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι φέρνουν έναν άλλο τρόπο ζωής. Στην ενδυμασία, παραδείγματος χάρη, στην τεχνολογία, ακόμα και στις επιμειξίες. Πριν δεν παντρεύονταν κατά βάση οι Αλγερίνοι Ευρωπαίους. Όμως αυτό έχει και μία άλλη πλευρά, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι για τον Κορντιέ λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια καθαρή φυλή ή ότι όλοι οι Αλγερίνοι είναι το ίδιο πράγμα. Είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής του. Ο ίδιος κάνει την προσπάθεια αυτή. Γράφει, κάνει ένα ραπόρ για την εθνογραφική εταιρεία, γιατί πηγαίνει στην Αλγερία με χρήματα της γαλλικής κυβέρνησης για να καταγράψει λοιπόν αυτά τα πορτρέτα, στις πρωτομές τις εθνογραφικές, και γράφει σε αυτή την έκθεση την οποία καταθέτει, γιατί η ομορφιά δεν ανήκει σε μία προνομιούχα φυλή. Ο κόσμος της τέχνης μου μετέφερε την ιδέα ότι η ομορφιά είναι πανταχού παρούσα. Κάθε φυλή έχει την δική της ομορφιά, η οποία διαφέρει από αυτή των άλλων φυλών. Ο πιο όμορφος μαύρος δεν είναι αυτός που μοιάζει περισσότερο με εμάς. Ούτε είναι αυτός ο οποίος παρουσιάζει στον πιο έντονο βαθμό τα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν τη φυλή του από τη δική μας. Είναι αυτός ο οποίος συγκεντρώνει στη μορφή του όλα τα χαρακτηριστικά, τις φόρμες, τη φυσιογνωμία
που αντανακλούν με αρμονική ισορροπία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ηθικά και πνευματικά της φυλής. Συγκεκριμένα γι' αυτό το έχει γράψει για την αιθιοπική φυλή. Πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον, ωραία, ωραίος από τον Νταρφούρ, δεν είναι ούτε αυτός που μοιάζει πιο πολύ με μας, ούτε αυτός ο οποίος έχει τα πιο έντονα χαρακτηριστικά που τον κάνουν να διαφέρει από μας. Η αρμονική ισορροπία είναι λέξη κλειδί, γι' αυτό επιλέγει τόσο ωραίους άντρες και γυναίκες. Από την άλλη, τι μας λέει, είναι αυτοί λέει, που αντικατοπτρίζουν με αρμονική ισορροπία τα βασικά χαρακτηριστικά ηθικά και πνευματικά της φυλής. Αυτό εδώ είναι λίγο δύσκολο. Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, η μορφολογία δεν εκφράζει. Η μύτη, τα αυτή, το μάτι δεν εκφράζουν ηθική ή πνευματική ικανότητα. Είναι παιδί της εποχής του. Μπορεί να μην συμφωνεί με κάποια πράγματα, αλλά η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι αυτή. Αυτό δεν τον εμποδίζει να δημιουργήσει υπέροχες πρωτομές. Εδώ έχετε τη Μαύρη Τανή από το Αλγέρι που τραγουδά. 1860 λοιπόν η χύτευση λίγο αργότερα. Μία λεπτομέρεια εδώ για να δούμε την επιχρήστωση και την επαργύρωση. Πάρα πολλές, πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά. Πώς δημιουργεί αυτά τα πρόσωπα, χρησιμοποιεί τεχνικές αντίστοιχες με αυτές των ανθρωπολόγων, δηλαδή μετρήσεις, όργανα, με τον ίδιο τρόπο που γίνονται η κρανιομετρία ή οτιδήποτε άλλο, τις ίδιες τεχνικές εφαρμόζει, επιστημονική δηλαδή μέθοδο προσπαθεί να εφαρμόσει, διότι θεωρεί το έργο του και επιστημονικό και καλλιτεχνικό. Όχι μόνο καλλιτεχνικό, όχι μόνο επιστημονικό, αν θέλετε, προσφέρει μία πολύ πιο θελκτική εικόνα από ότι αν ανοίξετε ένα βιβλίο και αρχίσετε και διαβάζετε διαγράμματα. Και εδώ λεπτομέρεια από τα ενδύματά της, της ωραίες μεμβρανής που τραγουδά από το Αλγέρι. Από την άλλη, όπως την βλέπουμε, καταλαβαίνουμε λίγο και την κοινότυπη εικόνα της αισθησιακής κοπέλας, έχει ρίξει το κεφάλι της πίσω, τα μισά ανοιχτά χείλη, το πολύ ωραίο στήθος, εδώ έχει ανοίξει και λίγο. Η ιδέα του, πώς το πω, ένα από τα χαρακτηριστικά του κοινότυπου, του στερεότυπου της Δύσης για την Ανατολή είναι ο πολύ, πώς το πω, αρενοπός, αγριοπός άνδρας και η πάρα πολύ αισθησιακή, σεξουαλική γυναίκα. Δεν είναι το ίδιο με το να βλέπαμε το λουτρό του Έγκρ. Παρόλα αυτά, η γυναίκα συγκεκριμένη διατηρεί τον αισθησιασμό της, δηλαδή είναι, εξακολουθεί να είναι μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο να κινείται ο Κορντιέ. Και επειδή καθώς προχωρούν τα έτη, τα έργα του γίνονται περισσότερο δημοφιλή, αρχίζει και δημιουργεί πάρα πολλά αντίγραφα σε φυσικό μέγεθος ή σε μικρότερο μέγεθος όσο αφορά το μέταλλο, αλλά και σε γύψο και σε μάρμαρο, όπως είναι αυτό εδώ το έργο που βλέπετε. Εδώ έχουμε τον Άρα Βασέχη του Καΐρου. Δύο είναι οι αποστολές που μας ενδιαφέρουν. Η μία είναι στο Αλγέρι και η άλλη είναι στην Αίγυπτο. Βλέπετε, ένας αγέροχος σε ήχης. Μπορεί και αυτός να μπει μέσα στην στερεοτυπική παρουσίαση. Τον βλέπετε με τα συνοφριωμένος, κοιτά μακριά, ψηλά το κεφάλι, όλη η ενδυμασία τον ακολουθεί, η οποία θα δηλώσει τη θέση του, όλα τα στοιχεία λοιπόν που αφορούν τον συγκεκριμένο. Πανέμορφος κι αυτός, δεν θα δείτε τίποτε. Και εδώ έχουμε την περίφημη Εβραία του Αλγερίου. Έχω διαλέξει αυτή την εικόνα επειδή βλέπετε και το χρώμα. Έχουμε πολλές τεχνικές, έχουμε μάρμαρο, έχουμε μέταλλο, έχουμε σμάλτο. Μία πολύχρωμη λοιπόν εικόνα με μία πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, η ίδια σε αντίγραφο με
διαφορετικό τρόπο διακόσμησης, βλέπετε, χρωματικής. Νάτι εδώ λοιπόν από κοντά. Βλέπετε και όλες τις λεπτομέρειες εδώ στην χρήση του σμάλτου για τα διάφορα χρώματα. Σε άλλη εκδοχή της πάλι, κάποιοι τύποι λοιπόν γίνονται ιδιαίτερα δημοφιλείς. Ο καλλιτέχνης τους επαναλαμβάνει. Τι υλικά έχουμε εδώ, για να τη δούμε από κοντά. Αν παρατηρήσετε, δεν ξέρω αν το παρατηρείτε εδώ, ο λαιμός φαίνεται κάπως διαφορετικός. Το κεφάλι και ο λαιμός είναι μπρούτζος. Το στέρνο είναι άλλο υλικό, λίθος, σμάλτο. Τη δούμε και από κοντά. Μία πάρα πολύ πολύπλοκη εργασία με πολύτιμα υλικά. Σε ποιο κοινό προορίζεται θα δούμε ευθύς αμέσως. Να, εδώ φαίνεται το σημείο της ένωσης. Εδώ μαζί με τον Άρα Βασέχη, με τον οποίο δημιούργησε αργότερα, δεν εξετέθησαν μαζί αρχικά, αλλά μετά δημιούργησαν ένα ζευγάρι, όπως και οι Αφρικανοί Αφροδίτη μαζί με τον Σαΐντ Αμπτουλά, ένα άλλο ζευγάρι. Πολλές λοιπόν εκδοχές, και εδώ η μαύρη Μαυριτανή, Σαρλ Κοτιέ, πανέμορφες γυναίκες και πανέμορφοι άνδρες, με πάρα πολύ λοιπόν προσοχή, ενδιαφέρον επιστημονικό, μέθοδο επιστημονική στην προσέγγιση για την αποτύπωση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών, για την αποτύπωση των ενδυμάτων, των κοσμημάτων, των κομμώσεων, δεν ξεφεύγει υποχρεωτικά πάντοτε από τις στερεότυπες εικόνες, είναι όμως μορφές οι οποίες είναι πάρα πολύ όμορφες και επιδιώκει ο καλλιτέχνης. Δεν τις πειράζει, η εκλογή που κάνει είναι τέτοια και προτάσει την ιδέα ότι όλες αυτές οι φυλές είναι πάρα πολύ ωραίες με τον τρόπο τους. Την βλέπουμε εδώ από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Νάτι και εδώ από κοντά. Η αποστολή του στην Αλγερία είναι η πρώτη αποστολή, το 1866, επίσημη λοιπόν, για να καταγράψει τις φυλές που χάνονται. Είπαμε, έχει μια προβληματική έτσι πλευρά και αυτό, έχει και μια θετική. Και όχι μόνο, μεταξύ άλλων πηγαίνει εκεί για να δει από κοντά τα λατομεία όνυχα. Τώρα, όνυχας δεν είναι ο όνυχας ο γνωστός που έχουμε υπόψη μας. Marbre onyx είναι ο γαλλικός όρος. Είναι λοιπόν ένας λίθος με μεγάλο ενδιαφέρον. Τα λατομεία αυτά τα γνωρίζουμε από την αρχαιότητα, είχαν κλείσει. Ξανά άνοιξαν το 48. Ενδιαφέρεται λοιπόν η γαλλική κυβέρνηση να δει τι συμβαίνει με αυτά τα λατομεία. Το 56 μάλιστα θα δημιουργηθεί και η Compagnie de Marbre onyx d'Algérie, γιατί τα λατομεία αρχίζουν να παράγουν και να εξάγουν υλικό. Δεν είναι τα μόνα λατομεία που τον ενδιαφέρουν. Είπαμε ότι ταξίδεψε και στην Αίγυπτο, ταξίδεψε και στην Ελλάδα, πήγε στην Τίνο και πήγε στην Πάρο. Ενδιαφέρεται λοιπόν για το υλικό ο ίδιος ως ιδιώτης, αλλά και ως εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης. Συνδυάζει λοιπόν πολλές ιδιότητες με αυτά του τα ταξίδια. Πάμε να δούμε τον άνδρα από το Σουδάν, να δούμε δύο έργα με λίθους, πολύχρωμους λίθους, με μέταλλο και στη συνέχεια λεπτομέρειες της ενδυμασίας με λίθο. Εδώ θα βλέπετε ίσως και την αρχή της υπογραφής σε Σαρλ Κορτιέ. Είπαμε τις επιρροές της τεχνικής του, με την ρωμαϊκή γλυπτική. Ξεχωρίζουν τα έργα του Κορτιέ από τις, θα λέγαμε, υπερβολικά διακοσμητικές εκδοχές έτσι, της εποχής, ακριβώς επειδή έχουν αυτή την επιστημονική, φυσιογνωμική και ενδυματολογική προσέγγιση. Εκθέτει ο Κορτιέ πολλές φορές, όχι μόνο στα σαλόνια του Παρισιού, αλλά και στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Αποκτά λοιπόν ένα ευρύ κοινό, και εδώ ο Άραβας από το El Adouat. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι
συνθέσεις στην πραγματικότητα με διαφορετικά κομμάτια τα οποία έρχονται να ντύσουν την μορφή, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό εφέ με τα χρώματα τα οποία επιλέγει. Ακριβώς και γι' αυτό στην αρχή δεν αρέσει, σιγά σιγά θα αρέσει. Άλλωστε θυμάστε, παραδείγματος χάρη στην Οπερά Γκαρνιέ, είδαμε το θέμα της πολυχρωμίας και του πλούτου, διότι καταλαβαίνετε ότι αυτά τα έργα είναι ακριβά, δεν είναι φθηνά έργα, προορίζονται λοιπόν, βρίσκονται στις συλλογές του Ναπολέοντα και της Ευγενίας στην Αγγλία, στη Γαλλία ή της Βικτωρίας και του Αλβέρτου στην Αγγλία, βρίσκονται σε συλλογές, έχει πολλούς πελάτες από το αριστοκρατικό βρετανικό κοινό, όχι μόνο λοιπόν από το γαλλικό. Βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσες εθνογραφικές μελέτες, τελικά καταλήγουν να είναι διακοσμήσεις, ωραίες πρωτομές, ωραία γλυπτά, που διακοσμούν ιδιωτικά ή κρατικά κτίρια, δηλαδή το ενδιαφέρον μπορεί να είναι εθνογραφικό, δίνει μια σειρά, δημιουργεί μια σειρά την οποία δίνει στο Μουσείο της Ανθρωπολογίας και δίνει σειρές και σε άλλες σχολές, αλλά πολλές φορές αυτά τα έργα έτσι καταλήγουν να είναι ωραίες διακοσμήσεις. Παρόλα αυτά, δηλαδή το ενδιαφέρον είναι εθνογραφικό, αλλά είναι επιστημονικό, είναι και καλλιτεχνικό. Φτάνει να είναι μερικές φορές ίσως και κάτι πιο επιφανειακό από ίσως αυτό το οποίο θα ήθελε ο καλλιτέχνης εξ αρχής. 13 πορτρέτα βγαίνουν από την αποστολή της Αλγερίας. Τα εκθέτει για πρώτη φορά το 1860. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο του 1956 βρισκόταν στην Αλγερία. Και αν τα συγκρίνουμε με εθνογραφικά πορτρέτα της εποχής, όπως βλέπετε εδώ του Carl Ernst von Baer, ένα εκθέτει, μάλλον δημιουργεί μία συλλογή με πορτρέτα από παπιέ μασέ, από τον Χόιζερ που τα δημιουργεί, για όλες τις υπήρους τις φωτογραφίζει, γιατί αυτό που βλέπετε είναι φωτογραφία, και τις κυκλοφορεί σε ένα βιβλίο το 1962, η βασική τύπη των διαφορετικών ανθρώπινων φυλών. Δεξιά έχετε την Αφρική, και εδώ ένα παράδειγμα αφρικανικό. Εάν συγκρίνετε αυτά τα πορτρέτα που είναι εθνογραφικά και καθαρά εθνογραφικά, δεν έχουν στόχο καλλιτεχνικό, δεν έχουν γίνει καθόλου με καμία καλλιτεχνική έτσι, πρόθεση, δεν είναι το ίδιο με αυτά τα οποία είδαμε, με τους πανέμορφους άνδρες και τις πανέμορφες γυναίκες, που δεν είναι φανταστικά πρόσωπα, είναι πραγματικοί άνθρωποι, δηλαδή είναι πραγματικά όμορφοι άνδρες και όμορφες γυναίκες. Να δούμε και την Ευρώπη παραδίπλα. Δεν ξέρω, βλέπετε εδώ. Τι να είναι αυτή. Λοιπόν, η διαφορά είναι μεγάλη. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ακριβώς επειδή υπάρχει τόσο επιστημονικός ρατσισμός, δηλαδή επιστημονική προσπάθεια καθιέρωσης της ανισότητας, φυσικής εισαγωγικά ανισότητας των φυλών, πολλές φορές τα εθνογραφικά αυτά πορτρέτα έχουν φτιαχτεί με σκοπό να υπερτονίσουν χαρακτηριστικά τα οποία δεν θεωρούνται από τους δυτικούς ωραία ή που θεωρούνται ότι δηλώνουν μικρότερο στάδιο ανάπτυξης. Και αντιστοίχως, πολλές φορές όταν εκτίθενται άνθρωποι στις εκθέσεις από αυτές τις χώρες, εκτίθενται ως curiosité, ως περίεργα πράγματα, ως λίγο, πώς να το πω, ως πώς είναι τα μουσεία και τα θεάματα εισαγωγικά τεράτων. Όχι υποχρεωτικά όλοι, αλλά είναι ένα σημαντικό μέρος του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζονται ή το βάζω εισαγωγικά πάντα πρωτόγονοι, η επαφή της Ευρώπης με την Ανατολή. Να βάλω την ωραία μαύρη Μαυριτανή. Η προσπάθεια του Κορντιέ, ο Κορντιέ ο ίδιος δηλώνει, θέλει να συνδυάσει την επιστήμη με την καλλιτεχνία. Ο ίδιος ήταν πολέμιος της
δουλεία, ανήκε στην ομάδα που πρότεινε την κατάργηση της δουλείας. Παρόλα αυτά, δημιουργεί πραγματικά ωραίους τύπους ανάμεσα στην επιστημονική προσέγγιση και στο καλλιτεχνικό, στο αισθητικό ενδιαφέρον. Πάρα πολύ πρωτότυποι για την εποχή του τεχνική. Ναι, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που κάνουν την πολυχρωμία. Δεν είναι πολλοί, δεν αντιμετωπίζονται θετικά στην αρχή. Σιγά σιγά όμως θα αλλάξει ο τρόπος τον οποίο αντιμετωπίζουν τα έργα του. Ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, μάρτυρας το έργο του πάρα πολύ της εποχής του. Είναι οριανταλιστής ή δεν μπορεί να ξεφύγει, διότι είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η εποχή του την Ανατολή. Συγχρόνως όμως κάνει ο ίδιος μια συνειδητή προσπάθεια για κάτι διαφορετικό και όχι στερεότυπο. Για κάτι το οποίο τον πλησιάζει στην ανθρωπολογία, χωρίς να στερεί την αισθητική και την δεξιοτεχνία του καλλιτέχνη. Εγώ εδώ θα σταματήσω να μιλώ, γιατί δεν ξέρω και ποια είναι η ώρα, γιατί είχαμε αυτό το θέμα το τεχνικό. Την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, θα περάσουμε στον 20ο αιώνα και θα φύγουμε λίγο από την Ευρώπη, αφού ξεκινήσαμε ήδη να απομακρυνόμαστε με την σημερινή παρουσίαση, να φύγουμε λίγο παραπέρα και να πάμε στον 20ο. Σας ευχαριστώ πολύ.